Ο σιδεράς, ο οποίος το έβαφε. Και ο παππούς εδώ πέρα άρχισε και κόνιζε πάνω σε πέτρα. Εντάξει. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησε και έκανε, τι έκανε, το μόρσο που λέμε, το λούκινο. Εντάξει. Και έβαζε τη σφήνα εδώ και ήθελε πόσο να πάει, λίγο, πολύ, ανάλογα το χτυπάει για να βγει έξω το εργαλείο. Τώρα εδώ, για να το βγάλει το εργαλείο έξω, το κοίταζε πρώτα πόσο θέλει εκεί σε εκείνο το σημείο. Και παπ, χτύπαγε εδώ τη σφήνα και καθόταν να πάει εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι σιδερόπλανια. Αυτή εδώ, αυτή είναι πλάνια, πάλι με το ίδιο στυλ. Είναι πολύ παλιά εργαλεία αυτά, είναι πριν από το 20. Σου είπα. Εντάξει, πριν από το 20. Αυτά είναι πριν από το 20. Αυτή είναι γερμανική, είναι στην κατηγορία της ξυλουργικής του δεκαετίας του 50. Παίρνανε, κάνανε τις καμπύλες. Για να βγάλει, κατάλαβες. Αυτό είναι ματικάπι. Βιδωτήρι της εποχής. Ναι, αυτό είναι το ηλεκτρικό που έχουν σήμερα, το βιδολόγο. Ναι, η κατσαβιδιέρα. Η κατσαβιδιέρα. Μπράβο. Εδώ υπάρχει, τώρα θα πάμε στη βιτρίνα. Μπορούμε. Βεβαίως. Όσο θέλεις. Λοιπόν, εδώ αρχίζουμε και λέμε. Τα νούμερα του τρυπανιού, εδώ, είναι εδώ απάνω. Σε αυτό εδώ με το παχύμετρο. Όχι σε αυτό εδώ, ούτε σε αυτό εδώ μπροστά. Εδώ, σε αυτό εδώ. Εδώ κόβει το τρυπάνι. Τι έκανε, το έβαζε μέσα εδώ, το έσυγε. Μπράβο. Και μετά έβαζε πάνω και είχε εδώ υπάρχει, υπήρχε και κάποιο άλλο που γύρναγε σαν γι' αυτό εδώ. Και τι έκανε, γύρναγε, λέει, έβαζε το ψηλό στο ακρίβεια και άρχισε και γύρναγε και τρύπαγε, κατάλαβατε. Λοιπόν, αυτό το εργαλείο συνοδεύεται με αυτά εδώ. Και λέγεται ματικάπι. Εντάξει. Λοιπόν, και εδώ ο παππούς είχε όλα τα νούμερα και τα έχει ακόμα, μου φαίνεται. Κοιτάξτε πόσο ψηλό έχει νούμερο. Για να κάνει μια ψηλή τρύπα. Και πόσο μεγάλο έχει. Στην αφηγική υπάρχουν μεγάλα, είναι περίπου ένα μέτρο. Τι κάνει αυτό, μια βάρκα δεν έχει μια τρύπα που βγάζει την προπέλα έξω. Για να ανοίξει αυτή την τρύπα, βάζανε, στείνανε πάλι με ματικάπι, είχαν κατασκευάσει τέτοιο εργαλείο, το οποίο ήταν 2 ίτσες 2,5, και άρχισαν και κόβανε το σκάφος πίσω από το ποδόσταμο. Σιγά 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 για να ανοίξουν την τρύπα για να περάσουν τη σωλήνα να βγει ο άξονας έξω. Εντάξει παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Αυτό ήταν το βασικό της εργαλείο, το αλφάδι. Δεν χρειάζεται να σας το πω. Προς Θεού το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ το εργαλείο που βλέπετε, τι έκοβε, παλιά ο καπλαμάς, για να τον κόψεις, έπρεπε να έχεις αυτό το πράγμα εδώ. Τι έβαζε, μια πύχη και πήγαινε στον καπλαμά εκεί που χρειάζεται τον έκοβε, γιατί το πριόνι βοηθούσε να κόψει. Ο καπλαμάς είναι ένα χιλιοστό. Τώρα, είναι ξύλο. Το δείξουμε. Ναι. Μισό λεπτό. Μπορεί να κόψει και να κατευθείαν, μασαρά. Ναι, ναι, να κόψει. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, ένα φύλλο είναι ο καπλαμάς. Δηλαδή μπορεί να επενδύσεις ένα ντουλάπι με τέτοιο πράγμα, να το επενδύσεις. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πρέσες εδώ τώρα τελευταία, οι οποίες τους πας το φτιάχνεις, πας στην πρέσα και του λες κόλλησέ μου το. Και το κολλάει ηλεκτρικά. Βάζει κόλλα και το πατάει και το κολλάει ηλεκτρικά. Αυτό το πράγμα για να το κόψεις. Αυτός είναι τρεις ο καπλαμάς. Αυτός είναι μιλιά, ας πούμε. Ναι. Έχει διάφορα χρώματα. Αυτά είναι. Για να το κόψεις πρέπει να έχεις ένα αλφάδι τέτοιο. Μπράβο. Τέτοιο αλφάδι. Και για να συνεχίσετε, μην κάνουμε ζημιά από κάτω. Όχι, δεν είναι. Είναι τυφλό το κουτί. Μπορείς να κόψεις όσο θες. Κάνεις μία έτσι, κοίτα, βλέπεις. Μπράβο. Έχει κοπεί, τι να κόψω. Όχι, δεν κόψει. Θα το κόψουμε, να τα δούμε. Είναι και για αμφίχη, ρε. Και δεξιά για αστερά. Εννοείται. Πάντα κόβαμε λοξά. Και κάναμε μία έτσι και βγάζαμε το ακρίβεια. Βλέπεις τι έγινε, ήταν αυτό το πράγμα. Βέβαια, εδώ παλεύεις να το τελειώσεις, εντάξει. Εμείς δεν παλεύουμε να τελειώσουμε το ανθρώπινο ξύλο. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν εργαλείο του επιπλοποιού πιο πολύ. Ναι, για πιο μικροδουλειές. Για πιο μικροδουλειές, ναι. Αυτό είναι ροκάνι. Δεν χρειάζεται να το πω.
Είναι κατασκευή όμως του παππού. Το ροκάνι αυτό το έχει κατασκευάσει ο Μαραγκός για να το έχει. Όχι, αυτό εδώ. Αυτό είναι το παχύμετρο του. Να, το παχύμετρο, ναι. Αυτό είναι το παχύμετρο, το οποίο είχε βίδα εδώ, τη γυρνάς και το πας που θέλεις. Μάλιστα. Για να μετρήσεις τα χρέη. Και μετά σφίγγεις τη βίδα και βρίσκεις αυτό που είναι. Το παχύμετρο, το οποίο δεν πρέπει να τα βάλεις σε βιτρίνα και να τα φυλάξεις. Δεν υπάρχουν αυτά που θέλεις. Ναι, το ξέρω. Εντάξει. Αυτή μπορεί να γίνει και μέγενη. Βλέπεις, ανοίγει και το βάζεις μέσα εδώ, το πιάνε, εδώ το σφίγγε, εδώ. Δεν δουλεύουν αυτά τώρα. Και έβαινε τη λίμα και λιμάριζε. Να φτιάξει τα δόντια, κατάλαβες. Και φεύγουμε τώρα από εδώ και πάμε στο σκαρπέλο. Αυτό είναι το σκαρπέλο, το οποίο έχει 5-10 νούμερα. 15 νούμερα, 20, όσα θέλεις έχει. Από στενό μέχρι φαρδί. Από τόσο, τόσο. Μπράβο. Μέχρι να πάει και ακόμα και φαρδί. Ακριβώς. Εντάξει. Το οποίο είναι κοπανισμένο, το βλέπεις. Το έχουν κοπανίσει κάποιος περίεργα. Κάτι έκανε και πέταξε το ξύλο. Όταν σε δει τότε ο μάστορας ότι πέταξε ένα ξύλο τέτοιο, έχει σχολάσει, είχε φύγει για το σπίτι. Τότε για να μάθεις την τέχνη, έχει κι άλλο ματικάπι εδώ. Για να μάθεις την τέχνη, να το ματικάπι, σας είπα ότι έχει κάτι εδώ που το κρατάς. Το βλέπεις. Σωστά, σωστά. Το είδες τώρα. Το τι κάνει, αφού το καρφώσει εδώ, το καρφώσει μέσα, γυρνάει αυτό και κάνει αυτή τη δουλειά. Κατάλαβες. Αυτή είναι η Στέλλα. Η Στέλλα που λέγαμε χθες και δεν είχαμε Στέλλα. Τη Στέλλα που λέμε, αυτή είναι η Στέλλα. Δηλαδή, τι κάνει, τη γυρνάει να δει τι γωνία μοίρες θα πάρει να πάρει. Θα βγάλει, το κατάλαβες, αυτή εδώ. Mm. Η οποία είναι κατασκευή και αυτή του Μαραγκού. Δεν τρέχει να αγοράσει. Αυτή η μέγενη ξύλινη τι έκανε. Ήθελε, είναι όλο ξύλο. Και αυτό, και αυτό, και αυτό. Και αυτό ξύλινη. Όλα, όλα. Και η βίδα είναι ξύλινη. Ναι, δεν δουλεύει τώρα γιατί η βίδα έχει πριστεί λόγω καιρών. Δεν δουλεύει. Τι έβαζε, ήθελε να κολλήσει μια καρέκλα. Ένα πόδι μια καρέκλα. Για να μην φέρνει τη σιδερένια το Νταβίδι που λέγαμε τότε, γιατί το Νταβίδι έχει Νταβίδι μέσα, δεν το είδατε. Το οποίο το βάραγε με τη βαριά για να κάνει γωνία και να φραγάρει. Έπαιρνε αυτό το πράγμα και πήγαινε στο πίσω στο σημείο που είναι το πόδι και το σφίγγε με αυτό εδώ. Και τι ήταν σίγουρο ότι εδώ είχα ξύλο, εδώ ξύλο, γιατί δεν άφηνε σημάδι. Εντάξει, παιδιά.